Κύριε Κουμπούρη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας και σε εσάς. Καλημέρα. Πρόεδρε, εμείς από το πρωί προσπαθούμε να καταγράψουμε αυτό που συμβαίνει με τα αναδρομικά. Έχουμε τη βοήθεια των εργατολόγων, έχουμε των ανθρώπων εκείνων που και εσείς συναναστρέφεστε. Θέλω όμως και την άποψη ενός ανθρώπου που έχει διεκδικήσει αυτά τα ποσά. Είσαστε πρόεδρος των συνταξιούχων. Πείτε μας ακριβώς ποιους αφορά, ποιοι είναι οι κερδισμένοι, ποιοι είναι οι χαμένοι ουσιαστικά αυτής της διαδικασίας. Καλά κάνετε και ασχολείστε, κύριε Σιωμόπουλε, γιατί θα ήθελα να πω και σε όσους λένε ασχολείστε μόνο με τα αναδρομικά. Το ζήτημα το ασφαλιστικό, το συνταξιουχικό δεν είναι ζήτημα μόνο των συνταξιούχων. Είναι ζήτημα όλων των εργαζομένων, των μικρών επαγγελματιών, των αγροτών. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία, γιατί τα χρόνια περνάνε γρήγορα και θα έρθουν σε αυτή τη θέση που είμαστε εμείς, η επόμενη γενιά. Έρχονται σιγά σιγά. Επομένως, καλά κάνετε και ασχολείστε, γιατί είναι ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο βέβαια τα αναδρομικά είναι μέρος αυτού του ζητήματος. Τα αναδρομικά τα οποία οι κυβερνήσεις τα έχουν χειριστεί και τα έχουν διαχειριστεί από το 2015 που βγήκε μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας με έναν τρόπο απαράδεκτο. Γιατί και η προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε ότι τα αναδρομικά θα αποδοθούν όταν έχουμε τα δημοσιονομικά. Ήρθε τούτη η κυβέρνηση, προσέφυγε σε μια πιλωτική δίκη όπως την ξέρετε και έβγαλε το αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή ένα δεδικασμένο που θεωρεί αντισυνταγματικούς τους νόμους για αυτή την περίοδο και οφείλει να αποδώσει αναδρομικά 11 μηνών. Δηλαδή σε αυτά που έχουμε τραβήξει στα πάνδυνα οι συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια και που έχουμε πληρώσει σχεδόν τις μισές συντάξεις μας και πληρώνουμε κάθε χρόνο τη μισή σύνταξή μας σε αυτό το βωμό χωρίς να έχουμε δανειστεί από κανέναν, έρχεται η απόφαση να αποδώσει ένα εντεκάμινο πίσω στους συνταξιούχους και αυτή η κυβέρνηση έρχεται να την κουτσουρέψει. Και πώς την κουτσουρεύει? Την κατακρεουργεί κυριολεκτικά. Γιατί αυτά που άκουσα προηγούμενα είναι αλήθεια. Δηλαδή από τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους μέχρι το 2015 δεν έχει γίνει περικοπή σε αυτούς που έπαιρναν 1.000 ευρώ και κάτω. Οπότε αυτοί είναι εκτός. 1.100.000 συνταξιούχοι παίρνουν επικουρικές συντάξεις, είναι εκτός. Όλοι οι συνταξιούχοι που παίρνουν τα δώρα τους, που έπρεπε να παίρνουν τα δώρα τους και έχουν περικοπή, είναι εκτός. Και είναι εκείνοι οι συνταξιούχοι που βέβαια δέχτηκαν τις μεγάλες περικοπές. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό θα υπολογιστεί μόνο στις κύριες συντάξεις. Δηλαδή, άρα κύριε Κουμπούρη, ουσιαστικά αυτοί που χρειάζονται περισσότερο από όλους τα χρήματα είναι αυτοί που δεν θα πάρουν και τίποτα. Κοιτάξτε, αυτοί είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι που έχουν δεχτεί πάρα πολλά πλήγματα, κυρία Σιμακοπούλου, γιατί εγώ δεν έχω εικόνα. Όχι, Τζορτζίνα, η Μαλλιαρόζη θα δείξει. Α, με συγχωρείτε, κύριε Μαλλιαρόζη, δεν μπορώ να σας διακρίνω. Είμαστε τρεις εδώ, γι' αυτό. Ναι, δεν μπορώ να σας διακρίνω από τη φωνή. Αυτοί οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί και αυτή τα πάνδυνα και έχει περικοπεί και το ΕΚΑΣ, όπως ξέρετε. Και αφού είναι τα δώρα που δεν θα αποδοθούν, δεν θα πάρουν κυριολεκτικά Κουμπούρη, τίποτα. Το ερώτημα, επειδή έχουμε επισημάνει, είδατε και εμείς έχουμε επισημάνει τους κερδισμένους και τους χαμένους όπως κάνετε και εσείς. Το ερώτημα είναι σαφές. Η κυβέρνηση γυρίζει και λέει ότι όσοι πάρετε τα αναδρομικά, δεν θα μπορείτε πλέον να κάνετε προσφυγή. Ό,τι πήρατε, πήρατε και εδώ είμαστε. Εσείς τι σκέφτεστε να κάνετε? Κοιτάξτε κύριε Σιωμόπουλε, ξέρετε ότι εμείς είμαστε αντίθετοι από την αρχή των προσφυγών όλων των συνταξιούχων που τους στα δικαστήρια που τους εκμεταλλεύτηκαν μεγάλο δικηγορικά γραφεία και πλούτησαν από αυτή την υπόθεση. Είναι άλλο πράγμα να έχεις ένα δεδικασμένο και να πας με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση 50% άνθρωποι για να υπάρξει ένα δεδικασμένο να έχουν μια απόφαση. Μα περισσότερο δεδικασμένο πράγμα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάρχει. Ναι. Γιατί προσπαθώ λοιπόν, τώρα, είναι άλλο έχω αρχίσει και εγώ να μπερδεύω. Στέλνεις... Δεν είμαι νομικός. Έτσι... Ναι, ναι, αλλά... είναι άλλο πράγμα να στέλνεις εκατομμύρια συνταξιούχους να προσφεύγουν στα δικαστήρια και στο κάτω κάτω της γραφής όπως βλέπετε βγαίνουν αποφάσεις και αποφάσεις δεν εφαρμόζονται. Ποια δικαιοσύνη? Και είναι δικαιοσύνη 11 μηνών αυτή στα 10 χρόνια που έχουμε δεχτεί τις περικοπές. Άρα να κρατήσω από αυτά που λέτε ότι δεν θα κάνετε προσφυγές στα δικαστήρια. Να.
Περιμένετε να υπάρχει μια πολιτική απόφαση, να το πω έτσι, ακριβώς που θα διευκολύνει, αυτό να γίνει. Που θα διορθώσει αυτό που προέκυψε χθες. Ακριβώς αυτό πρέπει να γίνει. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Σιωμόπουλε. Με τα όσα έχουν αφαιρεθεί από τους συνταξιούχους, από όλους τους συνταξιούχους, όλα καλώς γενωμένα, όλα αυτά τα χρόνια που έχουν οι συντάξεις μας κατακρεωριηθεί, οι κύριες οι επικουρικές, τα φάρμακα και ένα σωρό άλλα πράγματα, αυτά είναι δεδομένα, έτσι πρέπει να γίνει, τα δώρα μας που τα πληρώσαμε. Εμείς δεν παίρνουμε από κανέναν άλλον, δεν δαγιστήκαμε. Πρόεδρε, νομίζω ότι ακούστηκε η φωνή των συνταξιούχων. Νομίζω ότι ακούστηκε η φωνή των συνταξιούχων, επισημάνατε αρκετά θέματα. Ένα τελευταίο σχόλιο από τη Μαρλένη Νασημακοπούλου για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχει απόλυτο δίκιο στο εξής. Έχουν κουραστεί και το βλέπουμε ότι θέλουν μία απόφαση για να μην ξαναπροσφύγουν πάλι στα δικαστήρια. Διότι και το 2016. Ναι, κυρία Σιμακοπούλου, με συγχωρείτε. Οι περισσότεροι συνταξιούχοι, δυστυχώς είναι νόμος της ζωής, αυτοί που έκαναν τις αιτήσεις από το 2010, ένα μεγάλο μέρος τους έχει φύγει από τη ζωή. Έτσι, μπράβο. Έχει απόλυτο δίκιο. Πάντως, να αναγνωρίσουμε κάτι. Εγώ, κύριε Κουμπούρη, θέλω να τα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Ενώ είχαμε ακούσει ότι αυτά τα χρήματα θα τα πάρετε σε 5 χρόνια. Τουλάχιστον θα τα πάρετε εφάπαξ. Αυτό είναι θετικό. Κύριε Σιωμόπουλε, να σας πω το εξής. Αυτά τα χρόνια μας έχουν αφαιρέσει μόνο από τις συντάξεις περίπου στα 60 δισεκατομμύρια και πέρα από τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν γίνει περικοπές. Κύριε Κουμπούρη, όλοι έχουν υποστεί. Προσέξτε. Δεν θέλω να... Έρχονται εγώ να τους αισθαντήσουν που τους αγαπάω, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είχαν μείνει στην περίοδο της κρίσης 1 εκατομμύριο άνεργοι εργαζόμενοι. Ναι, έρχονται να μας δώσουν πίσω. Να δούμε όλη την εικόνα. Έρχονται να μας δώσουν πίσω ένα μικρό μέρος από αυτά και μας ταλαιπωρούν. Θέλω να πω ότι την κρίση όλη την πληρώνουμε, να το πω έτσι. Ούτε για την ούτε για τη μερική απασχόληση φταίμε εμείς. Συμφωνούμε, ούτε δεν για τα προβλήματα αυτό. Που αυτοί οι ίδιοι φταίνε και στο κάτω-κάτω της γραφής οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν 3 φορές με τα δικά μας τα χρήματα. Πει και τα έχουμε επισημάνει, κύριε Κουμπούρη. Τα έχουμε πει. Αναμφίβολα λοιπόν, δικαιούστε να τα πάρετε. Να σας ευχαριστήσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ούτως ή άλλως αυτό το θέμα δεν κλείνει εδώ πέρα. Να σας ευχαριστήσουμε. Στον αγώνα θα μας βρείτε στους δρόμους μας. Δεν έγινε, έχουμε άλλη επιλογή.